Μετά από ένα πηγενέλα σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις, η αρχική εγκύκλειος του Υπουργείου Υγείας που έλεγε ότι φέτος τα εμβόλια της γρίπης, σε αντίθεση με πέρυσι, θα συνταγογραφούνται, που προκάλεσε μάλιστα αντιδράσεις, τελικά άλλαξε και έτσι η συνταγογράφηση θα ισχύει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, αφού από 1 Νοεμβρίου οι πολίτες έως 65 ετών θα μπορούν να εμβολιάζονται για τη γρίπη με το άμκα τους απευθείας στα φαρμακεία. Πάντα η συνταγογράφηση του αντιγρυπτικού εμβολίου ήταν υποχρεωτική και βάσει του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού. Πέρυσι, λόγω ειδικών συνθήκων και λόγω του κορονοϊού, αναπτύχθηκε μια πλατφόρμα στην οποία ο ασθενής, ο κάθε ασφαλισμένος με το άμκα του, μπορούσε να πάρει το εμβόλιο από το φαρμακείο. Επειδή αντέδρασαν πολλοί φορείς, μέσα σε αυτούς και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, αποφασίστηκε από 1 του Νοέμβρη, θέλω να το ξεκαθαρίσω, 1 του Νοέμβρη, θα μπορούν όσοι είναι κάτω των 65 χρονών να έρχονται στα φαρμακεία με το άμκα του να κάνουν το εμβόλιο χωρίς να πάνε στο γιατρό να το συνταγογραφήσει. Διαφορετική είναι η μέρημνα για τους άνω των 65 με αφορμή το νέο εμβόλιο με το οποίο υπό συνθήκες θα εμβολιαστούν και για να το κάνουν θα πρέπει να έχουν συνταγή γιατρού. Αυτοί όμως που είναι άνω των 65 χρόνων πρέπει να πάνε πρώτα στο γιατρό, πρέπει να τους εξετάσει ο γιατρός αν θα τους δώσει το καινούριο εμβόλιο που απευθύνεται σε άτομα άνω των 65 χρόνων ή θα πάρει το παλιό. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να συνταγογραφηθεί οπωσδήποτε. Φέτος υπάρχουν δύο τροποποιημένα εμβόλια τα οποία είναι ισχυρής ανοσογονικότητας, τα οποία διαφέρουν από τα συμβατικά εμβόλια της γρίπης, αυτά που γνωρίζαμε, και τα οποία ενδείκνυται για τους πληθυσμούς πάνω των 65. Οπότε θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά δίνονται μόνο με ιατρική συνταγή. Η εμβολιαστική περίοδος ξεκίνησε σήμερα για όσους επιθυμούν να εμβολιαστούν πριν την 1η Νοεμβρίου, οπότε θα πρέπει να το συνταγογραφήσουν. Πάντα το εμβόλιο συνταγογραφείται, πάντα κανονικά προηγείται η ιατρική εξέταση. Απλώς πέρυσι ήταν μια χρονιά στην οποία λόγω COVID έγινε αυτή η τροποποίηση. Τώρα, ένας ο οποίος θέλει να κάνει το εμβόλιο και να το πάρει μέσω του άμκα του, χωρίς να προηγηθεί αυτό, θα πρέπει να περιμένει μετά τον Νοέμβριο. Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου και Φαρμακοποιοί κάλεσαν τους πολίτες να εμβολιαστούν μαζικά, επισημένοντας ότι η περίοδος έξαρσης της γρίπης καταγράφεται από το Φεβρουάριο και μετά, οπότε και θα πρέπει με τον εμβολιασμό να έχουν θωρακιστεί. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει. Μακάρι να γίνει, να πιάσουμε το 50% του πληθυσμού να κάνει το εμβόλιο. Και ο κόσμος θα είναι καλύτερα και το σύστημα υγείας θα είναι καλύτερο.